Συνειδητοποίησα πως μπορώ να είμαι μέχρι και μαέστρος σε αυτό το κομμάτι. Πολύ ωραίο! Πολύ ωραίο! Φέρτε μου μία ορχήστρα. Ας έρθει η Βάλια έστω. Πρώτο βιολί. Το βιολί, η Βάλια της Θεοδωρού. Ήρθε και το βιολί, παιδιά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Το βιολί στη θέση του. Ο μαέστρος είναι εδώ. Όποιος γυρίζει. Κερδίζει. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Είστε έτοιμοι για την ορχήστρα μας. Εννοείται. Καλή τύχη σε όλους. Λεξομαχία και μετά τα λέμε. Η κατηγορία είναι μποτέ. Μποτέ και ομορφιά. Εύκολο. Πάμε. Πιο γρήγορη Βάσο. Γιαματικά λουτρά. Εννοείται. Πας, χαλαρώνεις, δεν θέλεις να φύγεις ποτέ μετά από όλα αυτό. Έχετε δοκιμάσει ποτέ γιαματικά λουτρά? Όχι. Κοιτάξτε, είναι λογικό. Εντάξει, συνηθίζεται σε πιο μεγάλες ηλικίες κτλ. Όταν το κορμί αρχίζει. Δεν έχουμε κάτι ακόμα, μην ανησυχείς. Και να μην μας τύχει τίποτα. Βάσο μου, καλώς όρισες. Έλα να παίξεις πρώτη. Πλησίασε, Βάσο, με τα όμορφα τα μάτια σου. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Από πού μας έρχεσαι? Λιούπολη. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ πολύ. Κατηγορία, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κατηγορία είναι εφεύρεση. Εφεύρεση. Αρχές του 18ου αιώνα. Σίγμα. Από την Ηλιούπολη το έχει ετοιμάσει το Σίγμα, σας το λέω εγώ. Και δεν έχει κιόλας. Άκου να δεις. Δεν πειράζει. Στην επόμενη γυροβολιά. Κωνσταντίνε, καλώς όρισες. Όλα γκουτ. Είσαι φορτσάτος, έτοιμος κι εσύ? Εννοείται. Καλή επιτυχία, Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ, Πέτρο. Να είσαι καλά. Θα πω το κάπα. Κάπα. Ούτε εσύ ούτε κάπα. Φοβερά ξεκινήσαμε όλοι σήμερα. Μπράβο. Παολίνα μου, έλα κορίτσι μου. Γεια σας. Λοιπόν, είναι Παολίνα ή Παουλίνα? Είναι Παου, με φωνάζουν Παο. Μάρε, όχι, πώς θέλω να σε λέω εγώ? Παο. Γιατί δεν ξέρεις ότι έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια στο δυτικό Μεξικό. Α, βέβαια. Και μπορείς να με φωνάζεις Λουίς Φερνάντο. Μόνο σήμερα θα ήθελα να με φωνάζεις Λουίς Φερνάντο μόνο και μόνο επειδή είσαι η Παολίνα. Δεν μπορώ να το έχουμε έτσι. Σωστό. Ή Ντελα Πέδρο, Ντελα Μέχικο. Πέδρο. Καλό. Πέδρο, μ' αρέσει Πέδρο. Το Πέδρο. Αφού είσαι Παολίνα, είμαι ο Πέδρο. Ωραία. Χάρηκα. Παολίνα, θα το κάνουμε μεξικάνο. Παολίνα, καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε. Μπορείς να πάρεις ένα εικοσαρικάκι και εσύ, αλλά εσύ να πετύχεις το γράμμα όμως, γιατί τα παιδιά δεν το κατάφεραν. Μάλιστα. Το ταφ. Μάλιστα. Έλα, κάναμε σε αυτή τουλάχιστον. Είναι 50. Το πει. Όχι. Δώστε άλλη μια ευκαιρία, Βάσο μου. Έλα, η πρώτη δεν πήγε καλά. Να γυρίσεις, ναι, παρακαλώ. Και εδώ δεν θα πρέπει να λαθέψεις, γιατί είναι 100 ευρώ. Το νι. Το γράμμα μας είναι το νι, νησί. Έλα τώρα. 0-2. Δεν σε θέλει με τίποτα. Δεν θέλει. Κωνσταντίνε, πλησίασε. Τόσα γράμματα που έχουμε πει και δεν υπάρχουν, από εδώ και πέρα μάλλον υπάρχουν όλα. Για να δούμε. Δεν γίνεται. Για 50. Θα πω το μη. Μηχανή. Μηχανή. Ευτυχώς. Λοιπόν, θα πω το λάμδα. Όχι. Μένεις με 100 ευρώ και έρχεται πάλι η Παολίνα. Πολλές φορές παίζουν όλοι οι παίχτες σε αυτό το πρώτο γύρο. Δεν είναι κάτι που μας συμβαίνει πολύ συχνά. Μία εφεύρεση του 18ου αιώνα. Το ρο.
Ωραία. Και είναι και τριπλό. Τετραπλό. Πέντε. Αυτό ήταν το γράμμα κλειδί. Τελείωσε. Λες το ρο και λύνεις το γρίφο. Έτσι, κάπως έτσι πάει. Έχεις 120, γιατί έφερες μόνο 20. Οπότε αυτό το 5 πήγε υπερπίστεως. Να σε δω. Γάμα. Γάμα. Ναι. Και τώρα θα το πω όσο πιο ντελαμέχικο γίνεται. 160 ευρώ, Παολίνα. Θα ρισκάρεις αυτά τα χρήματα για να χρεοκοπήσεις ή να τα κάνεις 660. Παολίνα, παίρνω αυτό το τελευταίο πλάνο. Λοιπόν, ρισκάρεις ναι ή όχι. Σηκώνεις ερωτηματικό ή όχι. Ρισκάρω. Είναι 160, καλά κάνεις νομίζω, διότι ακόμη και αν δεν έχει το 500 και έχει χρεοκοπία, θα χάσεις μόνο 160. Σε αντίθετη περίπτωση όμως... Σε αντίθετη περίπτωση... Όχι, δεν υπάρχει αυτή η αντίθετη περίπτωση. Εδώ είμαστε 500 ευρώ. Τέλος. Τέλος. Τα πήραμε. Κονομήσαμε. Μπράβο, Παολίνα μου. Ευχαριστώ πολύ, Πέδρο. Ένα. Πέδρο, με είπε Πέδρο. Τελείωσε. Το πνεύμα. Λοιπόν, σε πάω και σε πάει και ο τροχός και σε πάει και η τύχη και έχεις 660 ευρώ παρά το άσχημο ξεκίνημα όλων. Τουλάχιστον ένα στους τρεις φαίνεται να κρατά στα χέρια του ποσό. Με 660 ευρώ. Αν λύσεις το γρίφο, έχεις καταπληκτικό προβάδισμα. Τον λύνεις τώρα, μπορείς? Όχι. Άρα? Γυρίζω. Ό,τι θέλεις. Άλλα 100. Το φύ. Όχι. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Και τώρα πρέπει να έρθεις, Βάσο. Έχεις χάσει δύο, και τις δύο φορές που γύρισες. Δεν τα κατάφερες να πετύχουμε γράμμα. Τρίτη και φαρμακερή. Πάμε. Λοιπόν. Τι το ξέρεις? Να το λύσω. Αν το λύσεις, ναι, έχει σημασία. Αυτό που λέει έχει λογική. Μπορεί να μην έχει χρήματα, αλλά ξέρεις ότι η Παολίνα έχει 660, οπότε λες να το λύσω για να μην ζορίσουν τα πράγματα. Αυτή είναι η σκέψη σου, φαντάζομαι. Ναι. Όχι, θα. Α. Έχει αλλάξει τρεις φορές. Όχι, αποφάσισα. Σκέψη. Θα γυρίσω. Εντάξει, ό,τι πεις. Ό,τι πεις. Άλλαξε τρεις φορές. Σκέψη. Αν φέρεις πάνω από 100, θα είναι καλή η γυροβολιά. Δεν ήτανε, δεν πειράζει. Πάμε στο γράμμα. Το θήτα. Εντάξει, δεν άλλαξε κάτι από πριν, έτσι. Τι λες? Να το λύσω. Πάμε. Θερμόμετρο υδραργύρου. Έτσι, μπράβο. Πήρες το κατοστάρικο. Νομίζω ήταν πολύ σημαντικότερο, τουλάχιστον αυτό πρέπει να πέρασε από το μυαλό σου και μου το επιβεβαίωσες, ότι καλό είναι να μην ρισκάρεις εσύ και ο Κωνσταντίνος να πάρει ένα μεγάλο ποσό η Παολίνα. Γι' αυτό έμεινε στο κατοσταρικάκι σου και με αυτό έφτασε στα 200. Έχεις λύσει και τους δύο γρίφους. Όμως τώρα στον επόμενο γύρο παίζει πρώτος ο Κωνσταντίνος μου. Μεσχέ, θα παίξεις πρώτος τώρα η κατηγορία. Λόγια του τείχου. Λόγια του τείχου, για να βρούμε ένα σύνθημα γραμμένο σε τείχο, παρακαλώ. Θα πω το κάπα. Τι γίνεται, ρε πλάτε. Δεν σταυρώνει γράμμα. Παολίνα μου, έλα. Σίγμα. Ναι, σίγμα έχουμε έστω και ένα. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα παίξεις τώρα. Χάνεις τη σειρά σου. Έρχεται η Βάσο. Μέχρι τώρα σου πάνε όλα όσον αφορά το γύρισμα. Δεν σου πάνε και πολύ καλά. Ναι. Πάλι καλά που λύνεις τους γρίφους και βγάζεις χρήματα. Ναι. Ώρα να το αντιστρέψουμε αυτό, σε παρακαλώ. Να βγάλεις χρήματα και να τα κερδίσεις μόνη σου. Για να δούμε. Είκοσι. Το ταφ. Το ταφ, παρακαλούμε. Ένα, δύο ταφ υπάρχουν και ήδη προκαλώ το κοντρόλ. Να μου πει με ποια ηθοποιό μοιάζει η Βάσο. Εγώ κάτι μου έρχεται, αλλά δεν το λέω, μην εκτεθώ. Και εσύ είχαν στη σειρά σου. Έλα, Κωνσταντίνε μου. Για να δούμε, ρε Πέτρο. Και εσύ, Κωνσταντίνε, εδώ. Θα πω το νι. Οκ. Δώσε τα λιμία.
Συγγνώμη, έχετε κάνει κάποια συμφωνία να φέρνετε πρώτα ένα εικοσάρκο και μετά να χάνετε τη σειρά σα. Αυτό δεν το γνωρίζω. Εσύ, Παολίνα, πάμε. Τέλειο, σήκωσε το. Είναι ένα δωρεάν φωνήεν και σκέψου ποιο θα σε βοηθήσει πιο πολύ. Το Α θα πω. Πόσα έχει βρεβάλια μου, δύο. Έχει δύο. Οκ, okay, δεν είναι κακό. Το Π. Ξανά. Είμαστε πολύ, με πολύ χαμηλά ποσά. Το ρο. Έλα το καλό, έρχεται, το βλέπω. Το 50 το βλέπω ως μεγάλο ποσό με αυτά που μας έχουν βρει μέχρι τώρα. Θα πω το μη. Ωραία. Έχεις 110 ευρώ. Επιτέλους, έλα να γίνει παιχνίδι. Το γάμα. Όχι, δεν θα γίνει παιχνίδι. Δεν θα πάρεις τον Μπαλαντέρ. Μένεις στο παιχνίδι τον Μπαλαντέρ και έρχεται η Βάσο. Ο γύρος του φτωχού. Τουλάχιστον να βρούμε το σύμφωνο. Θα πω το Χ. Χ. Οκ. Okay. Ναι. Ωραία. Αξέχαστος θα μας μείνει ο γύρος, Κωνσταντίνε. Έλα να βάλεις ένα τέλος σε αυτό το μαρτύριο. Για να δούμε. Θα πω το λάμδα. 100 ευρώ από αυτό το διπλό λάμδα σε μία λέξη. Μάλιστα. Έχεις 140. Και επιτέλους, ποσό καλό. Ζήτα. Λάθος γράμμα. Παολίνα. Έλα μου. Δέλτα. Έτσι, μπράβο, 200 ευρώ. Άντε, έγινε επιτέλους και σε αυτό το γύρο μια καλή μαντεψιά με πολλά λεφτά. 310 ευρώ έχεις, Παολίνα, θέλεις φωνήν ή συμφωνώ. Φωνήν. Ποιο. Το έψιλον. Να το 6 φορές. Σοβαρά τώρα έχει λυθεί ο γρίφος, έτσι. Δεν έχει και άλλα σύμφωνα, να σου πω και την αλήθεια. Οπότε, εδώ έχεις 210 ευρώ. Και μπορεί και να τον έχεις λύσει, δεν ξέρω. Το θα το λύσω. Είναι 210, είσαι εντάξει. Ναι, ναι. Okay. Μη δίνετε πολλά, δεν έχει ρέστα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, 210 ευρώ ήταν ό,τι πιο καλό μπορούσε να πάρει για να φύγει από πάνω μας αυτός ο γρίφος, ο οποίος έφερνε 20άρικα στα 20άρικα και χάνει τη σειρά σου στο χάνει τη σειρά σου. Γι' αυτό και κανείς δεν κατάφερε να μαζέψει ένα ποσό σοβαρό. Τα 210 δεν είναι κακό. Κακό, αλλά εντάξει, δεν θα στήσουμε και γλέντι στο σπίτι. 200 η Βάσο, οπότε για να φτιάξω την ατμόσφαιρα, κυρίως στην ψυχολογία της Παολίνας, να πω πω, πρώτη Παολίνα, με 10 ευρώ διαφορά όμως. Οπότε πάμε να παίξουμε τον τρίτο γύρο, μήπως βελτιώσει αυτή τη διαφορά. Ο Πέδρο Φερνάντο Δε Λα Βέγκα δεν θα έλεγε, έλα Παολίνα, έλα να παίξεις, μη μας το κάνεις αυτό. Είναι η στιγμή που έρχεται η επόμενη κατηγορία, μακάρι να ήταν σύριαλ. Υπάρχει τέτοια κατηγορία, αλλά... Γυρίστηκε εδώ. Καλό! Μία ταινία που γυρίστηκε στη χώρα μας, το εδώ, φυσικά, έχει να κάνει με την χώρα μας. Και θα πρέπει να βρούμε και την ταινία, η οποία βρίσκεται στις πρώτες δύο λέξεις, αλλά και δύο μέρη στα οποία πήγε το συνεργείο για να γυριστεί αυτή η ταινία. Tough. Ούτε η ταινία, ούτε οι περιοχές είχαν ταφ. Να έρθει η Βάσο, ούτε εσύ κατάφερες να βρεις μια ομοιότητα. Όχι. Με μια ηθοποιό του Hollywood, πάρα πολύ όμορφη, η οποία τελείως ομαδικά είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο American Beauty. Τη Μίνα Σουβάρη. Της μοιάζεις πάρα πολύ, το ξέρεις. Την ξέρεις την ηθοποιό. Όχι. Δεν ξέρω.
Σε βάφτισα εγώ τώρα. Σε βάφτισα. Έχει και ελληνική ριζά η Σουβάρη, γι' αυτό και το όνομα. Σε βάφτισα και εδώ έχουμε The Greek Beauty. Το αλλάζω από το American Beauty. Λοιπόν, πάμε. Τώρα που είσαι βαπτισμένη από εμάς, πες. Λοιπόν, θα πω το μη. Βασανίζεσαι από το πρώτο γράμμα, θα πεθάνω. Όχι, έχω ένα δίλημα μεγάλο. Το μη σε πήγε καλά πάντως, 120 ευρώ. Το ξέρω το πάνω, εντάξει. Δεν θέλω να βασανίζεστε στο πρώτο γράμμα. Κρατήστε το βασανιστήριο για τα τελευταία. Έλα. Θα πω το σίγμα. Από το σουβάρι, των γνωστών σουβαραίων της οικογένειας. Μπράβο. Έχεις 200. Και τώρα δεν έχεις τη σειρά σου, γιατί θα περάσει τον Κωνσταντίνο. Για να δούμε, θα είμαστε τυχεροί, Πέτρο. Κωνσταντίνε, ξέρεις με ποιον ηθοποιό μοιάζει στο Hollywood. Εγώ. Ναι. Ποιον. Με κανένα ρε μπαγάσια. Είσαι τόσο μοναδικός, τόσο unique. Τι να κάνουμε. Φάτσα φορό, πάμε. Το πήγα να πάω. Κάνε τίποτα, δεν το έχουμε ξαναπεί. Λέγε, ό,τι λέει. 30. Θα πω το κάπα. Καλό. Μόνο 60 ευρώ βγήκαν από αυτά. Ελλάδα είναι οι περιοχές, ε. Ναι, όταν λέμε γυρίστηκε εδώ. Κοίταξε, θα μπορούσε βεβαίως να είναι και στην Αυστραλία αν ήμασταν ο Wheel of Fortune Australia. Κατάλαβα. Έλα, εδώ, Ελλάδα, Ελλάδα, παιδιά. Θα πω το λάμδα. Το λάμδα, ναι, και αυτό υπάρχει και έχεις 110. Δεν πολλά, αλλά έχεις κάνει μια καλή αρχή, τουλάχιστον με τις περιοχές. Γιατί είπαμε πάνω είναι η ταινία, κάτω οι περιοχές. Πλησιάζεις, μπράβο φίλε. Λοιπόν, ψυχραιμία. Το επόμενο γράμμα σε στέλνει στα 500 ευρώ. Θα πω το νι. Όχι. Δεν πήρε. Δεν φανταζόσουν κανένα γράμμα από αυτά που έχουν βγει μέχρι τώρα. Κανένα δεν πήγαινε στο μυαλό σου. Το λέω γιατί, εντάξει, όπως και να έχει, δύο περιοχές, κάπου. Πάει το μυαλό, νομίζω. Έλα, Παολίνα μου. Δηλαδή, εγώ έχω βρει και τις δύο, νομίζω, αυτή τη στιγμή. Είσαι έτοιμη? Ναι. Έλα. Βασικά, έχω βρει όλο το γρίφο, θα πρέπει να κοιτάω. Ωραία. Το πι. Αυτό έλεγα ακριβώς. Δεν φαίνεται το πι, δεν κάνει μπαμ στην τελευταία λέξη ότι υπάρχει. Παολίνα, 40 ευρώ μόλις. Θα αγοράσω φωνή. Με 40 ευρώ θα μου χρωστάς και 60, γύριζε. Και φρόντισε να πεις διπλό γράμμα αν θες να αγοράσεις όντως. Αλλά γάμα. Το γάμα. Ευτυχώς σε σώζει η δεύτερη ευκαιρία. Πρέπει να γυρίσεις όμως, ε. Το ρο. Όχι, και νομίζω ότι η Βάσο έχει βρει το γρίφο, πλησίασε. Να επαναλάβω ότι πρόκειται για ταινία που γυρίστηκε στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι είναι ξένη ταινία και δεν είναι μια ταινία που ξέρουμε μεταξύ μας. Είναι μια ταινία που ξέρει όλη η γη. Ναι, ναι. Την ξέρεις την ταινία? Την ξέρω. Έχει βρει μία από τις δύο περιοχές? Και τις δύο, μάλλον. Να το λύσεις, είναι 200. Ε, άντε, να το πω. Πέλη. Γιατί από 20-20. Λοιπόν, μάμα μία. Προφανώς. Σκιάθος Κόπελος. Μάμα μία βεβαίως, με πληθώρα γνωστών ηθοποιών, εκατομμύρια εισιτήρια έκοψε παγκοσμίως το ένα, γιατί έγινε και δύο και δεν πήγε και πολύ καλά η φάση. Και φυσικά σου έδωσε 200 ευρώ, λέω πληθώρα ηθοποιών, γιατί πήρα εκεί 15 Όσκαρ μαζεμένα μεταξύ των ηθοποιών που έχουν παίξει αυτή την ταινία και μόνο παίζει Meryl Streep φτάνει από μόνο ότι είναι αρκετό. Λοιπόν, 200 ευρώ για την Βάσο που φτάνει 200 από εδώ, 200 από εκεί. Να τα 400 στάρικα και πάμε εμείς στη λεξομαχία που έχει 200. Η κατηγορία είναι εργαλεία. Εργαλεία. Το νου σας τα γράμματα να βοσβήνουν. Βάσο. Αχ, κι αν πω ότι το ξέχασα. Ξεχάστηκες, ε. Όντως το ξέχασα. Μόνο ο Κωνσταντίνος και η Παολίνα. Το νου σας τα γράμματα, Κωνσταντίνε. Καρφί μαχαιρί. Μπράβο, 200 ευρώ για το φίλο μου τον Κωνσταντίνο, ο οποίος με αυτό το 200αρικάκι, οκ, παίρνει τα πάνω του. Σιγά, σιγά, σιγά. Αλλάζει ψυχολογία τώρα, αλλάζει ψυχολογία, διότι με αυτά τα 200, πού φτάνει Κωνσταντίνε μου, φτάνεις στα 200, γιατί είχες 0. Ήθελα να το κάνω εντυπωσιακό. Αλλά δεν έπιασε. Αλλά δεν έπιασε γιατί θυμόταν ότι είχε 0. Αφού δεν έπιασε το κόλπο λοιπόν αυτό, του ευνηδιασμού, να πω τυπικά ότι έχει φτάσει στο μισό δρόμο από την Βάσο που έχει 400, εκεί που είναι και η Παολίνα βεβαίως, στα 200 ευρώ, έτσι, 210 η Παολίνα.
Αυτό σημαίνει ότι είστε όλοι ακόμη στο κόλπο και μόλις τελείωσε ο πρώτος, η πρώτη φάση του παιχνιδιού μας. Μετά τις διαφημίσεις όμως έρχεται η δεύτερη, που σίγουρα θα είναι καλύτερη, δεν μπορεί να πάει τόσο άσχημα. Ελάτε, 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 εδώ η παρέα περιμένει πώς και πώς να ξεπεράσει επιτέλους το 500. Έχουμε κολλήσει στα 400 και στα 200 και στα 210 ευρώ. Δεν είναι καλά πράγματα. Δεν είναι καλά πράγματα. Αυτά είναι καλό να μην γίνονται. Καλό είναι να γίνονται τα άλλα, αυτά με τα πολλά λεφτά που έρχονται τώρα στον τέταρτο γύρο. Ο Κωνσταντίνος θα παίξει πρώτος με την κατηγορία που έρχεται αμέσως τώρα, γιατί εσύ θα τη διαλέξει ο ίδιος. Σου προτείνω τρεις. Έτοιμος. Ανέτοιμος. Πρώτη, Έλληνες τραγουδιστές. Δεύτερη, φαγητό. Τρίτη, ιστορικό γεγονός. Έλληνες τραγουδιστές θα διαλέξω. Εκεί θα πάμε τώρα. Εμένα για δύο μου φαίνονται. Ναι, δύο. Σίγουρα. Okay, ξέρω, μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, ονόματα τύπου Γλυκερία. Μπορεί, μπορεί. Οπότε, κατάλαβες. Όχι, ξέρω και είναι δύο. Και όταν λέω ξέρω, Κωνσταντίνο μου, ξέρω ότι είναι δύο ονόματα. Δεν ξέρω ποια ονόματα είναι αυτά. Ωραία, θα πω το Κάπα. Ούτε ξέρω, ας πούμε, αν πρόκειται για άντρες ή για γυναίκες. Ωραία, ωραία, ωραία. Για συνδυασμό. Δεν ξέρω τίποτα. Το νου στη χρεοκοπία πλάς. Μια ανησυχητή, το έχουμε, το έχουμε. Μπράβο σου. Θα πω το νι. Οκ. Εν τω μεταξύ, ναι, τώρα που το σκέφτομαι, έχω πει σε χλαμάρα. Πάλι. Έχεις πει. Πώς να είναι οι γυναίκες. Πού το λέγαμε. Και τώρα. Θα πω το σίγμα. Ωραία. 230. Θα πω το ταφ. Ένα μόνο. 260 έχεις. Θα αγοράσω το αλφα. Με το αλφα μπορεί να πάρουμε μεγάλη βοήθεια, κυρίως στο δεύτερο όνομα, αλλά και στο πρώτο πήραμε. Καλά, στο δεύτερο μεταξύ μας λύθηκε, το δεύτερο. Πια. Και μόνο που ξεκινάει έτσι αυτό το όνομα. Στο δεύτερο φαντάζομαι θα πρέπει απλά να θυμηθείς το μικρό όνομα του καλλιτέχνη, έλα. Ναι. Θα πω το Δέλτα. Θα πω το Πι. Έχω κολλήσει το δεύτερο όνομα τώρα, το πρώτο. Θα το βρούμε, εντάξει. Εννοείται θα το βρούμε, γιατί τώρα θα βάλεις όποιο κουτάκι θέλεις εσύ να ανοίξεις. Θα ανοίξουμε το δεύτερο από το δεύτερο όνομα. Το δεύτερο γράμμα δίπλα, το Δέλτα, λοιπόν. Είναι το Ήτα. Μάλιστα. Okay. Είναι το Ήτα. Έχει κι άλλο Ήτα. Έχει 270. Μάλιστα, μάλιστα. Το έχουμε, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εάν δεν χρεοκοπήσεις, θα το έχεις. Το έχεις. Το έχουμε. Θα πω το Μη. Και τώρα δεν θα πάρεις απλά 150, αλλά 3 εκατοστάρικα και θα πας στα 570 και εννοείται ότι είσαι πρώτος, εάν βρεις και τα δύο αυτά ονόματα. Το παρατράβηξες, νομίζω. Ζόρισες πολύ, πίεσες την τύχη σου, μπορούσες να πάρεις φωνή εν και να είσαι λίγο πιο χαλαρός και τώρα τα έχασες όλα. Παολίνα μου. Μπαμ, μπαμ. Χάνει τη σειρά της η Παολίνα και έρχεται η Βάσο που έχει βρει ένα από τους δύο τραγουδιστές σίγουρα. Ναι. Και υποψιάζεσαι κάτι στο πρώτο όνομα, όχι. Τίποτα. Θα πω το Λάμδα. Ωραία. Τώρα, μήπως αυτό εκεί το Λάμδα στην αρχή σε οδήγησε κάπου, όχι, ή σε μπέρδεψε κι άλλο. Όχι. Όχι, δεν μου βοήθησε. Να γυρίσεις τότε.
Έλα για 100 ευρώ δώρο επιταγή. Θα πω το... Ρο. Μπράβο, σήκωσε την δώρο επιταγή, σε παρακαλώ. 100 ευρώ από τον Γαλαξία, τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Ήταν το τελευταίο σύμφωνο και δεν μπορείς να αγοράσεις φωνήεντα, οπότε τώρα πρέπει να μου πεις και τα δύο ονόματα που βρίσκονται στον πίνακα. Μαλού Κυριακοπούλου, Δήμος Αναστασιάδης. Έβαλες ερωτηματικό παντού. Ναι, το δηλώνω, αλλά σίγουρα για το πρώτο δεν είμαι. Είναι Μαλού Κυριακοπούλου, λοιπόν, γιατί για τον Αναστασιάδη το Δήμο δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Βεβαίως. Εντάξει, σου δίνω ένα λαβεντικό, γιατί η υπέροχη Μαλού με τα φανταστικά τραγούδια συνήθως την κρέμε Μαλού και τελείωσε. Ναι. Και πολύ σπάνια ακούς από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς να λένε και το επίθετο. Όμως είναι γνωστό και αυτό και σου δίνει άλλα 200 ευρώ. 200-200 τα βγάζει. Δεν έχει παρακάτω. Βγάζει όμως. Δηλαδή τώρα λογικά έχει 600, έτσι δεν είναι. Να δούμε, 600 είναι. Ναι, τόσα είναι, γιατί βγάζει 200 κάθε φορά. Τι μία, πέμπτος γύρος. Παλίνα μου, θέλω να παίξεις πρώτη σε αυτό το γύρο. Τι κατηγορία, είναι φαγητό. Φαγητό στον πίνακα. Όταν ο πίνακας είναι κλειστός πέρα ως πέρα και φέρνεις 500 ευρώ, εκεί πολλές φορές γράφεται μία μικρή ιστορία στο παιχνίδι μας. Γιατί αυτό που θα πεις μπορεί να σου φέρει, τι να σου πω, έχουμε δει και 3 χιλιάρικα. Έλα. Σίγμα. 1000. Αυτά είναι. Τώρα θα παίξεις μεγάλη μπάλα. Δικό σου το 500 αυτό. 1000 ευρώ ήδη στο τσεπάκι σου και πλέον θα πρέπει να νιώθεις έτσι ένα πολύ μικρό, ωραίο, ευχάριστο άγχος όμως. Πώς το λέμε αυτό, βρεβάλια μου, δημιουργικό άγχος, κάπως έτσι το λένε. Διότι έχεις να διαχειριστείς 1000 ευρώ που είναι ένα ποσό πρωτιάς. Γιατί όλοι μέχρι στιγμής έχουν κάτω από 1000. Αγοράζω φωνήεν. Το Α. Ωραία. Έλα τώρα, τόσο άτυχη. Παλίνα μου, είσαι πάρα πολύ άτυχη. Πραγματικά έκανες αυτό που μάλλον θα κάναμε οι περισσότεροι και δεν έχει Α. Λυπάμαι γι' αυτό πάρα πολύ. Βάσο, όπως και Κωνσταντίνε, αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι υπάρχει κάπου εκεί, στην άκρη, η Παολίνα με περίπου 1000 ευρώ στην τσέπη. Το μη. Ξανά. Το κάπα. Σήκωσε τη φέτα, σε παρακαλώ, και σκέψου ποιο είναι το επόμενο σύμφωνο που θα σε κρατήσει στο παιχνίδι. Θα πω το ταφ. Σωστή επιλογή. Ναι. 190 έφτασες. Θυμίζω 900 ευρώ περιμένουν στα χέρια της Παολίνας. Έλα. Το Β. Υπάρχει Β και μάλιστα τρεις φορές, άρα μπορείς να σηκώσεις τη δώρο επιτάγη την 900 και θα σου κάνει πολύ καλό γιατί είναι και 3 εκατοστάρικα και μία ανανέωση για το σπίτι σου, κάποια έπιπλα που θα διαλέξεις είτε μέσα από το e-shop.gr είτε από τα καταστήματα, ό,τι αρέσει περισσότερο εσένα. Ναι. Όμως τώρα, με 520 ευρώ, αλλάζουν πάλι τα δεδομένα, γιατί δεν είναι μόνο ότι προσπαθεί να γλιτώσει τον γρίφο από τα χέρια της Παολίνας, περιμένει πώς και πώς, αλλά έχει και ίδια καλά χρήματα, 520. Άρα θα ανέβει πάνω από τα 1000 εάν λύσει το γρίφο. Τι κάνεις τώρα? Να αγοράσω ένα φωνήεν, το έψιλον. Το δεύτερο δωράκι έρχεται στα χέρια σου, αν πετύχεις το επόμενο γράμμα. Το λάμδα. Και το πέτυχες. Πάρε και τη δωροεπιταγή των 100 ευρώ. Έχεις και τα δύο δώρα μας, και τη δωρεπιταγή Γαλαξίας και τη δωρεπιταγή Τινιακός και 530 ευρώ στην άκρη. Το πι.
σημαντικό αυτό που θα ακουστεί τώρα. Πάμε. Ρο. Ναι, είναι και το ρο μέσα. Τα κορίτσια κάνουν ένα πολύ δυνατό γύρο. Και η Παολίνα με ένα γύρισμα, αλλά και η Βάσο με πολύ περισσότερα, γιατί ολοκλήρωσε τα σύμφωνα που υπάρχουν στον γρίφο. Δεν έχει άλλα. Μη σε παίρνει από κάτω. Έχεις το παιχνίδι στα χέρια σου. Σε ακούμε. Θέλεις να το λύσεις ή θέλεις να συνεχίσουμε με τη μόνη σου επιλογή? Να αγοράσω δηλαδή. Ναι, όχι, θα αγοράσω γιατί το πρώτο δεν το ξέρω. Έλα. Θα αγοράσω το γιώτα. Ωραία, εντάξει. Είναι ξεκάθαρο, έτσι. Ωραία, ναι, εντάξει. Για 500 ευρώ και εννοείται τη διατήρηση της πρώτης θέσης, μου λες ότι το φαγητό αυτό είναι... Πρόβιο κοντοσούβλι με τσόβου. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Θα το είχε βρει, αλλά δεν πολύ τρώει πρόβιο κοντοσούβλι με τσόβου. Την έχω κόψει εγώ, δεν είναι? Ναι, εντάξει, το πρόβιο δεν... τίποτα. Μπράβο, στους 500 ευρώ. Αυτή τη φορά έγινε κάτι που μοιάζε με ντέρμπι, μάλλον ήταν ντέρμπι, μεταξύ των κοριτσιών μας, γιατί ο Κωνσταντίνος δεν πρόλαβε να παίξει. Αρχικά έβγαλε 1000 η Παολίνα, δεν μπόρεσε να πάρει κάτι από αυτό, γιατί μετά αμέσως βγήκε πολύ δυνατά στον τροχό η Βάσο και πήρε άλλα 500. Δεν πήρε τα χρήματα η Παολίνα, έμεινε στα 2-10, από κοντά και ο Κωνσταντίνος στα 200. Αλλά η Βάσο με πολύ άγχος, το βλέπεις στο πρόσωπο της ακόμη, ακόμη εισαγωμένη, τελείωσε. 1100 ευρώ είναι πρώτη. Πάμε στον έκτο γύρο. Η Βάσο όχι μόνο πήρε αυτό το καλό προβαδισματάκι, αλλά παίζει και πρώτη τώρα. Άνετη, έρχεσαι μπροστά, με το χαμόγελο στα χείλη. Η Βάλια θα μας πει την επόμενη κατηγορία. Ιστορικό γεγονός. Ιστορία. Εντάξει. Εντάξει. Σχετικά. Τρώγεται. Ναι, θα δείξει. Θα δείξει τώρα. Σίγμα. Σίγμα. Μπράβο, 250 ευρώ. Βάλαμε το πρώτο γράμμα και μάλιστα 5 φορές σε αυτό το ιστορικό γεγονός. Μέσα από την παγκόσμια ιστορία θέλω να ψάξουμε, ναι, ναι, και όχι από την ελληνική. Okay. Τάφ. Α, τι καλά. 5 σίγμα, 4 τάφ, 3,70 στο ταμείο. Καμία σχέση με αυτά που ζούσαμε στους πρώτους γύρους, με τα 20 και τα 40 κτλ. Ναι. Πολύ εντάξει, καλύτερα. Θα πω το μη. Όχι. Κωνσταντίνε. Να δούμε, ρε Πέτρο. Έχεις μείνει λίγο πίσω, Λίγο πίσω έχουμε μείνει, η αλήθεια. Να δούμε. Λοιπόν, θα πω το λάμδα. Οκ. Okay. Δώσε το άλλη μία, γιατί τα 60 ευρώ ναι, δεν φτάνουνε. Ναι, ναι. Θα πω το νι. Αλλά 200 εδώ, βεβαίως και μας φτιάχνουν τη διάθεση, ωραία, Κωνσταντίνε. Θα αγοράσω το όμικρον. Όπως λέμε, όλυμπος. Αυτά είναι. Ο Όλυμπος, Βάλια, έπεσε. Οκ. Γυρίζεις. Ναι, ναι, ναι. Έχει κολλήσει εκεί πέρα ο τροχός, Πέτρο. Στα 30, Λοιπόν, ναι, θα πω το... κάπα. Εδώ όμως κόλλησαν και τα γράμματα, Παολίνα μου. Ιστορικό γεγονός, προερχόμενο μέσα από την παγκόσμια ιστορία. Με αυτό το γράμμα που έβαλες, το πι, να ξέρεις, έδωσες τη λύση στους μισούς τηλεθεατές μας. Το δέλτα. Βάσο, έχεις 3,70 τα περισσότερα. Είναι κάτι πολύ γνωστό, πολύ χαρακτηριστικό και το έχουμε διδαχθεί. Αλλά και να μην το έχουμε διδαχθεί, το έχουμε συναντήσει πολλές φορές μπροστά μας, σε ταινίες, σε βιβλία, παντού. Έλα. Πρέπει να βρεις και δύο τώρα. Ξεκινά. Το ρο. Σήκωσε το 1-1. Και πες μου ποιο είναι το δεύτερο. Το δεύτερο είναι το γάμα.
Πάρα πολύ ωραία. Έχεις 4,50, τι κάνεις τώρα? Αγοράζω φωνήεν το Α. Ωραία. Μάτα βάθη του Ατλαντικού ωκεανού. Πες μου, σε παρακαλώ, τι βρήκες και τι δεν βρήκες. Τι δεν ξέρεις καθόλου, καθόλου, καθόλου. Δεν ξέρω την πρώτη λέξη. 3,50 έχεις. Θα αγοράσω το Ιώτα. Ιώτα, θα σε βοηθήσει. Θα σε βοηθήσει σίγουρα, σίγουρα. Δες ξανά όλο το γρίφο και πες μου αν τώρα μάντεψες τι κρύβει η πρώτη λέξη. Αν όχι, έχεις 2,50 και άλλα 5 δεύτερα. Δεν το έχω βρει. Οπότε... Θα γυρίσω. Να γυρίσεις. Το... Ζήτα. Δεν ξέρω αν ήθελε να το βάλεις την πρώτη λέξη, αλλά δεν, όχι, δεν βγάζει νόημα, εντάξει. Τελείως. 2,50 στη θέση σου, Κωνσταντίνε. Το έχω βρει, αλλά ναι, το έχω βρει, αλλά... Αλλά έχεις 160 και λες να γυρίσεις. Να γυρίσω. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Έλα τώρα, έλα τώρα, ρε φίλε, έλα, έλα, το ξέρεις και σου κάθεται χρεοκοπία, δεν το πιστεύω αυτό. Παλήνε, το ξέρεις. Το ξέρω. Εσύ τι να κάνεις. Να γυρίσω. Να γυρίσεις κι εσύ. Τι να διματίσαμε, τι να κάνω. Έλα τώρα, αλήθεια. Έλα. Όχι, έλα, μη, έλα. Μη. Μπράβο, έλα. Εντάξει. Άντε, το καλύτερο μετά το 500 είναι αυτό. Εγώ έχω. Περίμενε. Έρχομαι να στηφέρω στα χέρια σου την επιταγή όσο εσύ λες το γράμμα. Πες το γράμμα, πες το γράμμα. Ξύ. Έτσι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να κάπως έτσι θα χτυπήσει η πόρτα. Πρόσεξε. Πώς χτυπάει η πόρτα, θα χτυπήσει 3 φορές. Θα πεις εμπρόθετος είναι τινιακός, θα σου πούνε, σας φέραμε τα έπιπλά σας. Ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε και το γρίφο για να πάρετε το ποσό των 400 ευρώ. Εξορία του Ναπολέοντα στο νησί της Αγίας Ελένης. Το 1715, εκεί μέσα στη μέση του Ατλαντικού ωκεανού, απομονωμένος έκατσε 6 χρόνια ο Ναπολέοντας και εσύ έβγαλες 4 κατοστάρικα από αυτό. Μπράβο. Ήτανε δώρο της τύχης, γιατί και ο Κωνσταντίνος ήξερε το γρίφο, αλλά χρεοκόπησε στην προσπάθειά του να βγάλει κάτι παραπάνω από τα 160 ευρώ. Σε καταλαβαίνουμε, ήσουν άτυχος. Πάμε στον επόμενο γύρο ή στη λεξομαχία. Σε λεξομαχία, παιδιά. Τι κατηγορία είναι? Στην τηλεόραση. Πιο γρήγορη, Παολίνα. Βοηθή παραγωγής. Μπράβο, 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 μπράβο. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σου δώσουμε 200 ευρώ. Να δούμε και το σύνολο το οποίο έχεις μετά από αυτές τις σερί λύσεις γρίφων. Γιατί πριν πήρες 400 και άλλα 200 τώρα. Η Παολίνα μας έφτασε στα 810 ευρώ. Παραμένει πρώτη λίγο πιο μακριά με 1100 η Βάσο. 200 για τον Κωνσταντίνο. Χάρη στους βοηθούς παραγωγής έχουν γίνει όλα αυτά τα πράγματα. Και σε ρωτάω, Παολίνα, βλέπεις τους βοηθούς παραγωγής πώς τρέχουν εδώ γύρω-γύρω, τι γίνεται? Μπορεί να εκτιμήσεις το έργο αυτών των ανθρώπων εδώ πέρα? Πολύ. Μπράβο σας. Εδώ. Πες σε όλο τον κόσμο ότι ζήτησα ένα τσαγάκι και σε ένα λεπτό ήταν στα χέρια μου. Αμέσως. Γι' αυτό φταίνει η βοηθή παραγωγής. Τα παιδιά εδώ πέρα που κάνουν πολύ καλή δουλειά. Πολύ καλή δουλειά κάνουν βοηθή παραγωγής και στο αυτοκίνητο. Τι νομίζετε, ότι πάμε σε συνεργείο? Όχι. Έχετε ο φίλος μου Σπύρος εδώ. Τσακ, ανοίγει το αγαπώ. Τσεκάρει λαδάκια τα πάντα. Όλα, όλες οι δουλειές γίνονται από την παραγωγή. Και οι άνθρωποι αυτοί έχουν φροντίσει ώστε όταν κερδίσετε το αυτοκίνητο με το καλό, να μην χρειαστεί να κάνετε τίποτα άλλο παρά να γυρίσετε το κλειδί. Εσείς θα κάνετε κάτι παραπάνω για να έρθετε εδώ? Θα δηλώσετε συμμετοχή. Αυτό που θα κουραστείτε να πατήσετε έτσι, 3 κουμπιά και να γράψετε τα στοιχεία σας. Για να έρθετε να παίξετε και εσείς, μπείτε στη σελίδα μας τροχός.star.gr. Βάλια! Έλα, Πέτρο. Δίαιτα, επιγόντως χρειάζομαι. Να σου πω τα νέα. Λοιπόν, συγγνώμη για την καθυστέρηση, παιδιά. Περιμένετε, πάμε για το τελευταίο γύρο σε λίγο. Λοιπόν,
Πρέπει να δυνατήσω. Εσύ μου λες ότι δεν χρειάζεται, ότι είμαι κορμάρα. Έτσι νόμιζα. Το σκαμπό που έκατσα όμως δεν λέει το ίδιο. Και έπρεπε. Λυπόμαστε γι' αυτό, ήταν κάτι πολύ ωραίο. Δεν έπρεπε να είστε σε διαφημίσεις εκείνη την ώρα. Ναι, δυστυχώς. Έπρεπε να δείτε που συνάντησα τα ρομποτικά φώτα. Πρέπει να δυνατήσω. Λοιπόν, σε αφήνω. Είσαι καλά όμως αυτό μετράει. Μασάμε σμακ μόνο. Τι λες τώρα, δεν καταλαβαίνουμε. Το πάνε να ξέρεις να πέφτεις, παιδιά. Εννοείται. Το βασικότερο. Λοιπόν, ένα highlight που δυστυχώς οι φίλοι μας δεν θα το απολαύσουν. Μπορώ να σας το στείλω εγώ σε βίντεο, ξέρεις, από τα backstage. Και εδώ θέλω να σας πω ότι φτάσαμε στον τελευταίο γύρο. Η Βάσο με 1.100 ευρώ, αλλά και η Παολίνα με 810, διεκδικούν επίσης ώρες σχεδόν την νίκη, γιατί η λύση ενός γρίφου, είτε για τη Βάσο είτε για την Παολίνα, σημαίνει τελικός. Τα μπόνους αρκούν, Παολίνα μου, δεν χρειάζεσαι λεφτά. Όμως, λίγη προσπάθεια παραπάνω θέλει ο Κωνσταντίνος που έχει 200. Τελευταίος γύρος αμέσως τώρα. Σε αυτό το τελευταίο γύρο έχω την αίσθηση, νομίζω ότι στη λεξομαχία ήσουν πιο γρήγορη, Παολίνα μου. Έλα να παίξεις πρώτη και θέλεις απλά τη λύση του γρίφου, επαναλαμβάνω, για να πάμε τελικό παρέα. Διαφορετικά θα πάω τελικό με τη Βάσο ή τον Κωνσταντίνο να μαζέψει λεφτά. Κατηγορία. Ανθρώπινο σώμα. Καλή τύχη σε όλους. Ευχαριστούμε. Μία έννοια που αφορά το ανθρώπινο σώμα. Σίγμα. Όχι. Δεν ξέρω αν θα σου κοστίσει τη νίκη, αλλά το σίγμα είναι το γράμμα που μάλλον θα λέγανε περισσότεροι από εμάς. Βάσο, πήρες δώρα από την τύχη και έλα. Γιατί να... θα λέγα εγώ το σίγμα τώρα, δεν υπήρχε περίπτωση. Λέω. Γι' αυτό το λέω. Έλα να το εκμεταλλευτείς. Το μη. Να δούμε. Όχι. Κωνσταντίνε, λες. Δεν ξέρω, θα δείξει, Πέτρο. Ρε φίλε. Όλα πιθανά είναι. Πώς έγινε αυτό, πάμε. Αμάν, έλα. Θα πω το κάπα. Κάπα, για 150 ευρώ. Οκ, πιθανά. Το τίποτα. Μάλιστα. Το τίποτα ήρθε τώρα, χρεοκοπείς. Ξανά το παιχνίδι στην Παολίνα. Έλα, Παολίνα μου. Πάμε. Ρο. Έχεις κερδίσει μία δωρεπιταγή γαλαξίας. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο εκτός από το να γυρίσεις. Πι. Έχεις 280 ευρώ με το πρώτο γράμμα του γρίφου μας. Ταφ. Πολύ ωραία. Αυτά εδώ, τα τρία ταφ, μόνο αυτά τα τρία ταφ σου δίνουν 450. Μόνο αυτά. Αν κάνουμε όλη την πρόσθεση, μιλάμε για 1.740 ευρώ. Το τρέχον ποσό. Λοιπόν, αγοράζω φωνήεν το α. Α. Ναι, πάλι καλά που έχει ένα. Μην τρελαίνεσαι, το ένα είναι σημαντικό. Θα αγοράσω άλλο ένα, το όμικρον. Μία έννοια που αφορά στο ανθρώπινο σώμα έχει μέσα τρία όμικρον. Επόμενη σκέψη σου. Θα αγοράσω το γιώτα. Εκείνο το 450 σε έφτιαξε. Σε έφτιαξε, έτσι. Αμάν. Όχι. Αμάν. Χρεοκοπείς. Την ώρα που είχες φτάσει τα 1.400, επιστρέφεις στη δεύτερη θέση και ξανά πρώτη η Βάσο. Μεγάλη αγωνία εδώ στο τέλος. Πολύ μεγάλη αγωνία. Η Βάσο πάει να εξαργυρώσει το 500 ευρώ. Το χι. Ναι, θα το εξαργυρώσεις. Είναι δικό σου πάρτο. 500 ευρώ στο πορτοφόλι του γύρου. Σε ακούμε, τι κάνουμε. Θα αγοράσω το ε. Ναι.
αγοράσω το ΙΤΑ. Το ΙΤΑ, εάν χάσει ένα γράμμα, τότε χάνει και τη σειρά της και κρίνεται από το τι θα φέρει ο Κωνσταντίνος. Εάν συνεχίσει χωρίς λάθος μέχρι το τέλος, είναι η νικήτρια. Το λάμδα. Από τις τέσσερις λέξεις που σχηματίζουν μία έννοια, ναι, ποιες δεν γνωρίζεις. Εντάξει, δεν το συζητάμε για τη λέξη περιοχή. Ποιες δεν γνωρίζεις. Τη δεύτερη. Τη δεύτερη. Μία λέξη σε χωρίζει από τον τελικό. Λοιπόν, θα αγοράσω. Έχω να αγοράσω, δεν έχω. Το ύψιλον. Νομίζω ότι δεν σε βοήθησε. Το ξέρεις, έτσι. Ναι. Γιατί δεν είναι αυτή η λέξη που σου λείπει. 2.40 στο τσεπάκι, 1.540 εάν χάσεις, γυρίζεις τα 1.100. Και χάνεις τη σειρά σου. Χάνει τη σειρά της, κρατά την πρώτη θέση. Όμως, Βασό, τώρα η νίκη δεν εξαρτάται από σένα. Εξαρτάται από τον Κωνσταντίνο αρχικά, που έρχεται κοντά μας. Και έχει στη διάθεσή του ένα 500, ένα jackpot και ένα 1.000. Και όχι μόνο αυτό, δεν είναι πολύ μακρινή η απόσταση. Ναι. Να γυρίσει τα πάντα όλα. Για πλησιάζει 500. Πλησιάζει 500 και γλιστράει το 500. Λοιπόν, θα πω το ναι. Άνθρωπέ μου! Σε νιώθω, σε νιώθουμε όλοι, ίσως εδώ κρίθηκαν όλα, ίσως λέω, γιατί μάλλον έχεις βρει τον γρίφο, σωστά. Ναι. Άρα επιβεβαιώνουμε ότι λείπει ένα σύμφωνο, ναι, ακόμη. Εσύ έχεις αυτή τη στιγμή 600 ευρώ με το που θα γυρίσεις και βρούμε είτε το ένα 500 που έχει μείνει. Μία περίπτωση. Είτε το 1.000, δεν το συζητάω καν. Είτε το jackpot, γίνεται δουλειά. Απλά το 500 σε πάει στην ισοπαλία. Και μετά πάμε στο ξαφνικό θάνατο που λέμε και στο ποδόσφαιρο. Έτοιμος. Ναι, πάμε. Γύρνα. 500 και πάνω, διεκδικεί τη νίκη. 500 και κάτω, νικήτρια είναι η Βάσο. Λοιπόν. Από το γάμα. Στο τελευταίο γράμμα κρίθηκαν όλα. Δεν έφτασαν τα χρήματα και έτσι, παρά την ατυχία της και την έλλειψη ψυχραιμίας, η Βάσο είναι η νικητριά μας. Να λύσουμε το γρίφο. Περιοχή ανωτέρων νοητικών λειτουργιών. Έτσι, λοιπόν, το πάλεψες μέχρι τελευταίο γύρισμα. Ήταν ένα γύρισμα, παιδιά, τρελό. Αυτό που συνέβη με τον Ι. Πόσες φορές έβανε στη κεβάλια, 5? Νομίζω 5. 5. Με ένα, να πω, ταπεινό κατ' 50. 2.500. Θα είχαν αλλάξει τα πράγματα. Δεν σου λέω για το 500. Δεν το χρειαζόσουν. Η διαφορά ήταν πολύ μικρότερη. Με το 200 και μόνο ήσουν πρώτο, γιατί είχαμε και άλλο γράμμα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς συζητάμε τι θα μπορούσε να γίνει. Ας συζητήσουμε ότι όλοι αγγίξατε τελικό. Έφτασε τα 8-10 η Παολίνα, 6-50 ο Κωνσταντίνος. Αλλά τελικά στον τελικό η τυχερή που θα φτάσει εκεί είναι η Βάσο με 1.100 ευρώ. Σας ευχαριστώ όλους για το παιχνίδι. Εμείς. Κρατάω στην παρέα τη Βάσο, γιατί στα επόμενα 2 λεπτά μπορεί να μεγαλώσει πολύ αυτό το ποσό ή να φύγει με ένα ολοκένουργιο Nissan Juke. Μακρινή ξαδέρφη της Μίνα Σουβάρη. Δεν το ξέρετε, το έμαθε σε εμάς. Σε λίγο θα κάνουμε και τεστ DNA στους παίκτες για να βρίσκουμε τις μακρινές τους ρίζες. Έχεις κερδίσει όλα τα δώρα μας. Έχεις κερδίσει έπιπλα Τινιακός. Δωρεπιταγές για τα ψώνια του μήνα από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. 1.100 ευρώ όλα δικά σου, συν αυτά που θα έρθουν τώρα σε έναν από τους 24 φακέλους. Καλή τύχη. Ευχαριστώ πολύ. Number 2, και με αυτό πάμε στον τελευταίο μας γρίφο. Πάλι ας ακούμε. Η κατηγορία είναι στα μαθηματικά. Στα μαθηματικά. Μία έννοια θα μας δώσει το δικαίωμα να ανοίξουμε το φάκελο και να πάρουμε ό,τι έχει αυτός. Αλφα, πι, σίγμα, τάφ και λάμδα. Εκτός από το πι, είμαστε εντάξει.
Ναι. Σε ακούμε. Το κάπα. Το κάπα. Το γάμα. Το γάμα. Και το ρο. Θέλω και ένα φωνήεν. Το έψι. Κανα δυο να βάλουμε, είναι μικρές οι λέξεις, μπορούμε να το βρούμε. Πάμε. Πόσα υπάρχουν από αυτά που είπε η Βάσο. Ρο, έψιλον. Ναι, αλλά είναι τριπλό το έψιλον. Πάμε. Τέλεια διαίρεση. Ναι, βεβαίως. Τη πήρε λίγα δευτερόλεπτα. Και θα ανοίξουμε και το τελευταίο φάκελο. Μπράβο, Βάσο. Πάμε. Τέλος, καλό, όλα καλά. Η Βάσο ήρθε σήμερα εδώ. Κέρδισε όλα μας τα δώρα. Κέρδισε 1.100 ευρώ συνολικά από το γύρισμα του τροχού της τύχης. Κέρδισε ένα καινούριο παρατσούκλι για τους φίλους της. Και κέρδισε το περιεχόμενο του τελευταίου φακέλου. Το οποίο είναι... άλλα 2 χιλιάρικα στη τσεπούλα της. 3.100 ευρώ με όλα τα δώρα για την Βάσο. Που θα το πήγαινε να τα ακούσουν και στο σόι της στην Αμερική πια. Γιατί τώρα έμαθα ότι έχει σόι εκεί πέρα. Ο ποιος γυρίζει. Κερδίζει.